Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Και στο σημείο αυτό θα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Χαρίτου, επισκέφθηκε χθες το πρωί το Κέντρο Ορφέας Πρόληψης Εξαρτήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Οι 28 από τους 92 μετανάστες που έχουν γίνει πρώτο θέμα για την εργαλειοποίησή τους από την Τουρκία μεταφέρθηκαν σε κίτ στον Εύρο. Συνεχίζονται οι διεκδικήσεις από τον Αντώνη Γραβάνη για τον νέο Λίντερ. Με πρόεδρους των οικισμών του Δήμου Κομωτινής συναντήθηκε χθες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαβίου Μάθησης του Δήμου Κομωτινής Ιωάννης Κυριαζής. Ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Χαρίτου, μαζί με τον Σταμάτη Μαρούδα, υπεύθυνο ψυχικής υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, που διετέλεσε πρόεδρος του Φορέα, επισκέφτηκαν χθες το πρωί το Κέντρο Ορφέας Πρόληψης Εξαρτήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, όπου είχαν μια ουσιαστική συνάντηση και συζήτηση με την πρόεδρο Σιμπέλ Μουσταφάουγλου και περισσότερους και τους συνεργάτες του κέντρου. Ας δούμε περισσότερα όμως στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Χαρίτου, μαζί με τον Σταμάτη Μαρούδα, υπεύθυνο ψυχικής υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, που διετέλεσε πρόεδρος του Φορέα, επισκέφτηκαν χθες το πρωί το Κέντρο Ορφέας Πρόληψης Εξαρτήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, όπου είχαν μια ουσιαστική συζήτηση με την πρόεδρο Σιμπέλ Μουσταφάουγλου, τον επιστημονικό υπεύθυνο Εσαγιάν Γκάρο, το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του κέντρου. Ενώ η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ενημερώθηκε για το σημαντικό έργο που επιτελεί το κέντρο στην τοπική κοινωνία και τις δράσεις που αναπτύσσει, με συναντήσεις, εκδηλώσεις και ημερίδες για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση σε θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη των εξαρτήσεων. Στη συνάντηση έγινε συζήτηση για τα θεσμικά θέματα λειτουργίας που απασχολούν τα κέντρα πρόληψης, με σημαντικότερο τη διατήρηση του αυτοδιοικητικού χαρακτήρα των φορέων αυτών, αφού είναι ορατός ο κίνδυνος από πλευράς της κυβέρνησης για τον ασφυκτικό έλεγχό τους και τη μετατροπή τους σε παραρτήματα του ΟΚΑΝΑ, γεγονός που θα οδηγήσει στην απαξίωσή τους. Όπως βέβαια και η πολύ μεγάλη ανάγκη για αντικατάσταση των στελεχών που αποχώρησαν, καθώς και η δυνατότητα των τοπικών διοικήσεων να διαχειρίζονται τα αποθεματικά των λογαριασμών τους σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες. Ο βουλευτής κ. Χαρίτου, αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του Φορέα για την εκτενή ενημέρωση, σημείωσε ότι το Κέντρο Πρόληψης Ορφέα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που η συνεισφορά του με τις υπηρεσίες που προσφέρει είναι σημαντική στην τοπική κοινωνία για 20 και πλέον χρόνια. Ενώ σημείωσε ότι σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες της κρίσης που βιώνει η κοινωνία μας, ο ρόλος του καθίσταται ακόμη πιο σημαντικός στον κρίσιμο τομέα της πρόληψης των εξαρτήσεων και γενικότερα στην ψυχική υγεία. Ο βουλευτής σημείωσε ότι αντιλαμβάνομαι τις προσπάθειες που γίνονται εκ μέρους της κυβέρνησης για τον έλεγχο, τον περιορισμό της δράσης του φορέα που οδηγούν ουσιαστικά στην απαξίωσή του. Όμως οφείλουμε όλοι μας από τη δική του πλευρά ο καθένας να συμβάλλουμε στην ενίσχυση, τη στήριξη και την αναβάθμιση του φορέα πρόληψης, γιατί είναι βέβαιο ότι η πρόληψη μπορεί να σώσει ζωές και είναι υπόθεση όλων μας να διαφυλάξουμε τον ρόλο του Κέντρου Πρόληψης Ορφέα στην περιοχή μας. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεσμεύτηκε ότι θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες. Οι 28 από τους 92 μετανάστες που είχαν γίνει πρώτο θέμα για την εργαλειοποίησή τους από την Τουρκία μεταφέρθηκαν σε κίτ στον Εύρο. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Οι 28 από τους 92 μετανάστες που έχουν γίνει πρώτο θέμα για την εργαλειοποίησή τους από την Τουρκία μεταφέρθηκαν σε κίτ στον Εύρο. Σύμφωνα με όσα μετέφερε η ΕΡΤ, ανάμεσα στα 92 άτομα βρίσκονται ηλικίες από 14 ετών και πάνω, με τους 28 από αυτούς να περνούν στο κιτ και να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους. Μάλιστα, μίλησαν και με ψυχολόγους για όσα βίωσαν όταν οι Τούρκοι τους παράτησαν γυμνούς σε τουρκικό έδαφος στα σύνορα, ενώ μέσω του επικεφαλής του κιτ ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την βοήθεια που τους προσέφερε. Οι μετανάστες υποβλήθηκαν σε τεστ για κορονοϊό, ενώ στη συνέχεια πέρασαν στη δομή όπου και θα φιλοξενηθούν. Όλοι τους φαίνονται να έχουν κάνει αίτηση για άσυλο.
Το Γενικό Γραμματέα Ένωση Ακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δημήτρη Παπαγιαννίδη και υπηρεσιακούς συνάντησε στην Αθήνα την 5η 13 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του ΕΒΕΡ Αντώνης Γρεβάνης. Βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η πρόταση που κατέθεσε το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης για την άρση περιορισμών σχετικά με την παρέμβαση για τη στήριξη τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο πρόεδρος του ΕΒΕΡ, κ. Αντώνης Γρεβάνης. Καλησπέρα, κύριε Γρεβάνη. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Γρεβάνη, θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα και τι είναι αυτό που ζητάτε επιπλέον ή να τροποποιηθεί ή να αλλάξει στο Leader. Το Leader, όπως ξέρετε, είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη στήριξη των μειονεκτικών και ορεινών περιοχών, για τη στήριξη στην ουσία της επιχειρηματικότητας και των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και για την περιοχή μας και για τον ομό Ροδόπης. Και επιλέξουμε είναι όλες οι επιχειρήσεις όσες έχουν έδρα εκτός του αστικού ιστού της Κομοτηνής. Τα τελευταία 20 και παραπάνω χρόνια το Leader λοιπόν έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών των περιοχών. Στο νέο Leader όμως είδαμε ότι έρχονται κάποιες αλλαγές οι οποίες δεν θεωρούμε ότι συμβαδίζουν με τις τοπικές ανάγκες επιχειρηματικότητας και ύστερα και από συνεννόηση με τις αναπτυξιακές, με εκπροσώπους των αναπτυξιακών σε όλη τη χώρα και ως πρόεδρος της Επιτροπής για τα προγράμματα ΕΣΠΑ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, συναντήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ζήτησα, εν ώψη και της διαβούλευσης που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή για το νέο Leader, να μην ισχύσουν κάποιοι περιορισμοί που έχουν προβλεφθεί από το Υπουργείο. Συγκεκριμένα, ζήτησα οι επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων να μπορούν να επιδοτηθούν και να μην υπάρχει περιορισμός για την προέλευση της πρώτης ύλης, να είναι επιλέξιμες και στις μειονεκτικές περιοχές, όπως είναι σχεδόν όλος ο νομός Ροδόπης, να είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού, είτε καταλήματα είτε εστίασης, και επίσης να μην μειωθεί ο προϋπολογισμός για το κάθε επενδυτικό έργο, ο οποίος ήταν στις 600.000 ευρώ. Έθεσα αυτά τα θέματα στον κύριο Γενικό Γραμματέα. Του είπα ότι το Leader, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις μειονεκτικές και τις ορεινές περιοχές, για τις επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές. Του θύμισε ότι στόχος του Leader ως προγράμματος δεν είναι η ανάπτυξη μόνο των επιχειρήσεων, αλλά είναι η στήριξη των περιοχών, των μειονεκτικών περιοχών, των μικρών οικισμών των χωριών, η στήριξή τους λοιπόν μέσω της επιδότησης των επιχειρήσεων, για να μπορέσουν δηλαδή αυτό το πρόγραμμα, για ένας λόγος που υπάρχει, είναι για να μπορέσουν να μείνουν ζωντανές λοιπόν και οι επιχειρήσεις στα χωριά, στην Ήπεθρο, σε αγροτικές περιοχές, σε μειονεκτικές περιοχές. Και αυτές οι παρατηρήσεις και τα θέματα που του έκανα είχαν ως στόχο αυτό. Έγινε συνάντηση και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και περιμένουμε αυτή τη στιγμή, ήταν θετική στα θέματα που θέσαμε, στα περισσότερα, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Γρεβάνη, παράλληλα το επιμελητήριό σας φροντίζει να είναι πάντα δίπλα στα μέλη του, παρέχοντας και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, καλείτε τους επαγγελματίες για την κατοχήρωση της επωνυμίας. Να πούμε πώς γίνεται αυτό και για ποια είναι η αναγκαιότητα να κάνει ένας επαγγελματίας αυτό, να κατοχυρώσει δηλαδή την εμπορική ονομασία του. Κοιτάξτε, μέσω πλέον των επιμελητηρίων, η κάθε επιχείρηση μπορεί να κατοχυρώσει το διακριτικό της τίτλο σε πανελλήνιο επίπεδο. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει ένας διακριτικός τίτλος μιας επιχείρησης, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το επιμελητήριο, με τις υπηρεσίες του επιμελητηρίου και στην ουσία να μπορέσει να κατοχυρώσει αυτό το τίτλο, αυτό το διακριτικό τίτλο σε επίπεδο χώρας. Και έτσι δεν θα μπορεί άλλη επιχείρηση σε όλη την Ελλάδα να χρησιμοποιεί αυτό το διακριτικό τίτλο. Είναι κάτι σημαντικό για όσες επιχειρήσεις παίζει ρόλο στην ανάπτυξη και στη βιωσιμότητά τους ο διακριτικός τίτλος, θεωρούν ότι είναι μια επωνυμία η οποία πρέπει να κατοχυρώσουν και να διατηρήσουν, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορούν να απευθυνθούν στο επιμελητήριο και να μπορέσουν να το κάνουν και να το κατοχυρώσουν. Να πούμε τι διασφαλίζει αυτό στους επαγγελματίες που θα το κάνουν, γιατί κάποιοι... Διασφαλίζει ότι καμία άλλη επιχείρηση σε επίπεδο χώρας
δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το διακριτικό τίτλο. Παράλληλα, υπάρχει, κύριε Γρεβάνη, και μία σύγχυση. Δηλαδή, εσάς θα σας πω, εσάς, ας πούμε, το κανάλι σας είναι Ροδόπη, Channel, παραδείγματος χάρη. Εφόσον κατοχυρωθεί αυτός ο τίτλος, δεν θα μπορεί άλλη επιχείρηση, κανάλι, οτιδήποτε σε όλη τη χώρα να χρησιμοποιεί αυτό τον τίτλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Γραβάνη, για να θυμίσουμε, γιατί παλιότερα για να γίνει αυτό είχε πολύ υψηλό κόστος και γινόταν μέσω, νομίζω, του Υπουργείου Εμπορίου. Μέσω του Υπουργείου, εκεί βέβαια και ο διακριτικός τίτλος αλλά και το λογότυπο. Εδώ αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο για το διακριτικό τίτλο, αλλά είναι πολύ σημαντικό ο διακριτικός τίτλος να κατοχυρωθεί. Οπότε όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διακριτικό τίτλο, ο οποίος είναι σημαντικός και για τις υπηρεσίες και για τα προϊόντα που προσφέρουν, καλό είναι να επικοινωνήσουν με το επιμελητήριο και να προχωρήσουν στις αναγκαίες διαδικασίες. Παράλληλα, υπήρξε και μία σύγχυση με την ανακοίνωση ότι πρέπει σε τιμολόγια κάποιοι έμποροι να χρησιμοποιούν το γεμί. Πολλοί επαγγελματίες θεωρούν ότι δεν έχουν αριθμό γεμί ή πρέπει να κάνουν εγγραφή. Νομίζω το επιμελητήριό σας διασφάλισε σε όλα τα μέλη του και τον αριθμό γεμί, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε, όποια επιχείρηση πλην ελάχιστων στον εξαιρέσεων, όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να είναι στο γεμί και να έχουν αριθμό γεμί. Οπότε όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν στο επιμελητήριο που είναι γραμμένες ή στο λογιστή τους, ούτως ώστε να πάρουν τον αριθμό τους, τον αριθμό γεμί που έχουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γερμανού. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Με προέδρους των οικισμών του Δήμου Κομωτινής συναντήθηκαν χθες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαβίου Μάθησης του Δήμου Κομωτινής Ιωάννης Κυριαζής μετά από πρόσκλησή του. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με προέδρους των οικισμών του Δήμου Κομωτινής συναντήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαβίου Μάθησης του Δήμου Κομωτινής Ιωάννης Κυριαζής μετά από πρόσκλησή του. Η συνάντηση είχε ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορούσε τα προγράμματα του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Δήμου Κομωτινής που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα. Τόνισε ότι αφορούν την πρόληψη γνώσεων και απόκτηση δεξιοτήτων. Πρόκειται για τις θεματικές, χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες, νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, αγροτική επιχειρηματικότητα, μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων. Ο κ. Κυριαζής με την υπεύθυνη του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Δήμου Κομωτινής Αθανασία Καρανίκα διερεύνησαν τη διάθεση των Προέδρων αλλά και τη δυνατότητα υλοποίησης των προγραμμάτων στους οικισμούς του Δήμου σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής. Αναφέρθηκε επίσης η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν και άλλες θεματικές και εκεί εκδηλώθηκε θερμό ενδιαφέρον για θέματα υγείας και άθλησης. Αναφέρθηκε ότι τα προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, ανεξαρτήτως χώρας, καταγωγής, ηλικίας, μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Ο κ. Κυριαζής κάλεσε τους Προέδρους να ενημερώσουν τους κατοίκους να διερευνήσουν για ενδιαφερόμενους και αυτοί να συμπληρώσουν αιτήσεις με σκοπό να συγκεντρωθεί μια κρίσιμη μάζα 20 ατόμων για να δημιουργηθεί ένα τμήμα και μετά τον ορισμό του εκπαιδευτή να προχωρήσουν στην έναρξη των μαθημάτων. Ανέλαβε να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων, εξηγώντας μεταξύ άλλων ότι οι εισηγητές θα είναι από την περιοχή, επομένως γνωρίζουν την πραγματικότητα της υπαίθρου και τις ανάγκες των ανθρώπων του πρωτογενού τομέα. Εκτός από τους συμμετέχοντες Προέδρους, η επικοινωνία συνεχίστηκε με όσους δεν μπόρεσαν να παραστούν και η πλειοψηφία εκδήλωσε ενδιαφέρον για την υλοποίηση προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Με Προέδρους των οικισμών του Δήμου Κομωτινής συναντήθηκε χθες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαβίου Μάθησης του Δήμου Κομωτινής Ιωάννης Κυριαζής. Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής έγινε χθες το πρωί έναρξη του σχολικού μαραθώνιου ανακύκλωσης για τη φετινή σχολική χρονιά, παρουσία του Αντιδημάρχου Διοίκησης Συντονισμού και Καθημερινότητας Κίμωνα Λιχούδη, του Διευθυντή Σταύρου Πέγιου, του εκπροσώπου της εταιρείας Follow Green Παναγιώτη Λεβέντη και τη συνεργάτη δάστου Χρυσάνθη Μακρύ. Ο Δήμος Κομωτινής, έχοντας ως στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς, ξεκινάει για τέταρτη συνεχή χρονιά στον σχολικό μαραθώνιο Πάμε Ανακύκλωση. Ο διαγωνισμός είναι ενεργός στην πλατφόρμα από χθες το μεσημέρι. Όπως εξήγησε ο κ. Λεβέντης, φέτος έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανακυκλώνουν στους ειδικούς κάδους με τους οποίους τροφοδοτούνται τα σχολεία χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, καπάκια, μπαταρίες και τηγανέλαιο. Η υπηρεσία καθαριότητας αναλαμβάνει τη συλλογή και τη ζύγιση των ανακυκλώσιμων υλικών, όπως κάθε χρόνο. Πρόσθεσε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα τροφοδοτηθούν όλες οι σχολικές μονάδες με επιπλέον εξοπλισμό,
δηλαδή κάδους και βιοδιασπόμενες σακούλες. Χαρακτήρισε τη συμμετοχή των σχολείων ενθαρρυντική, καθώς ήδη μετέχουν 50 σχολικές μονάδες που σταδιακά θα αυξηθούν. Κάλεσε τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και βέβαια τα παιδιά να γίνουν μέλη της πλατφόρμας και να ενισχύσουν τα σχολεία. Πολύ σημαντική χαρακτήρισε τη δράση της ανακύκλωσης ο διευθυντής του σχολείου, κ. Πέγιος, εξηγώντας ότι συμμετέχουν επί χρόνια στον διαγωνισμό. Ο πλανήτης έχει φτάσει στα όρια του, οι πόροι του εξαντλούνται και θα πρέπει αυτούς που έχουμε να τους ανακυκλώσουμε ώστε να διατηρήσουμε το επίπεδο της ζωής μας. Η συμμετοχή του στο μαραθώνιο ανακύκλωσης είναι μία από τις δράσεις που υλοποιούν με επιτυχία. Ο κ. Λεχούδης θέλησε να μεταφέρει το μήνυμα της ανακύκλωσης εκ μέρους του Δημάρχου Κομωτινής, καθώς και την ικανοποίηση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίηση του σχολικού μαραθώνιου ανακύκλωσης. Ευελπιστούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο στον τομέα της ανακύκλωσης τη φετινή χρονιά. Από τους προηγούμενους σχολικούς μαραθώνιους, διαπιστώνουμε ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά που μεταφέρονται στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης δίνουν καλύτερα αποτελέσματα ως προς τον όγκο και την ορθότητα των ανακυκλώσιμων υλικών που τοποθετούνται στους μπλε κάδους. Τέλος, ο κ. Λεχούδης ευχαρίστησε την εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς για τη θερμή συμμετοχή σε όλα αυτά τα χρόνια. Η σχολική δράση υλοποιείται στη συνεργασία με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης, τη ΔΙΑΜΑΘ, την εταιρεία ΑΦΙΣ, τα Τηγανέλια Θράκης και το πρόγραμμα Κάθε Κουτί Μετράει στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Δημοτικής Πλατφόρμας για την Επιβράβευση της Ανακύκλωσης www.followgreen.gr/Κομωτινή. Στο σημείο αυτό θα δούμε τα αστυνομικά συμβάντα που σημειώθηκαν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνελήφθησαν 18 και 19 Οκτωβρίου σε περιοχές της Δράμας, της Ροδόπης και του Εύρου από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δράμας, Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης 5 διακινητές, εκ των οποίων 4 αλλοδαποί και ένα συμμεδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μη νομίμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί, σε επαρχιακή οδό της Δράμας, αστυνομική της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας, επέμβαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, συνέλαβαν τον έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισε να οδηγεί ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 4 μη νόμιμους μετανάστες. Όπως διαπιστώθηκε, το όχημα έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, για τις οποίες έχουν δηλωθεί κλοποί στις 17 Οκτωβρίου σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το πρωί, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομική τμήματος Κομωτινής συνέλαβαν τον δεύτερο αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισε να οδηγεί ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην εδωχώρα 6 μη νόμιμους μετανάστες. Στην τρίτη περίπτωση, χθες το απόγευμα, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Συνόρων, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν τον τρίτο αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισε να οδηγεί ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 10 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι το όχημα έχει δηλωθεί κλοπή στις 18 Οκτωβρίου σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Στην τέταρτη περίπτωση, χθες το βράδυ, στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου συνέλαβαν τον ημεδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή στις 18 Οκτωβρίου σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης, μετέφερε παράνομα στην εδωχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Στην πέμπτη περίπτωση, σήμερα το πρωί, στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών συνέλαβαν τον τέταρτο αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισε να οδηγεί ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην οδοχώρα 3 μη νόμιμους μετανάστες. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα, ένα ζεύγος πλαστικών πινακίδων, κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις 5 υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παρενεστίου Δράμας, Ιάσμου και Σαπών Ροδόπης και Φερών Αλεξανδρούπολης. Στο σημείο αυτό θα δούμε την αθλητική σας ενημέρωση. Επιτέλους ξεκινά το πρωτάθλημα Α κατηγορία της ΕΠΣ Θράκης. Για την πρώτη αγωνιστική το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Γρατινής έχουμε Δόξα Γρατινής Ορφεύς Στρίμης. Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στον Πολύανθο έχουμε Κομψάτος Πολυάνθου Αναγέννηση Παγουρίων. Επίσης το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στο γήπεδο των Υφαντών Πόντος Τριλωρίου Δόξα Προσκυνητών. Το Σάββατο στις 4 το απόγευμα στους Αγίους Θεοδόρους ο Σπάρτακος αντιμετωπίζει το Ατσάλι Αρχοντικών. Το Σάββατο επίσης, 4 το απόγευμα, στα Αρχοντικά, η Ελπίσα Πόν αντιμετωπίζει τον Πόντο Κομωτινής.
Το Σάββατο στις 4 στο Κόσμιο, ο ΠΑΟ Κοσμίο αντιμετωπίζει την Δόξα Σιδηροχωρίου. Και το Σάββατο στις 4 στην ΕΠΣ, οι Ελπίδες Κομωτινής παίζουν με την αναγέννηση ποντίων. Για την Κυριακή 23 Οκτωβρίου έχουμε τους εξής αγώνες. Στις 4 στο γήπεδο Κάλχα, Αλανότοπο Σπάρτακος Β. Ασωμάτων, Ένωση Ασωμάτων Αητός Μίσχου. Στο γήπεδο Αμαράντων, Δύναμη Αμαράντων με τον Μίστακα. Και στο ΔΑΚ Κομωτινής, Πανδρακικός, Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου. Στο σημείο αυτό θα δούμε τα εφημερεύοντα και τα νεκταρεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Στο σημείο αυτό, ας ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για αύριο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.